Αυτή το ότι υπάρχει συνένεση στη βελτίωση, στην άρση αυτών των αδικιών και τη βελτίωση της φορολογίας είναι ένα θετικό στοιχείο. Η συζήτηση σήμερα του μήνυ φορολογικού νομοσχεδίου βεβαίως επισημαίνει την ανάγκη να υπάρξει και το κανονικό φορολογικό νομοσχέδιο, στο οποίο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει δεσμευτεί να περιλάβει διατάξεις που θα επαναφέρουν ή μάλλον για πρώτη φορά θα καθιερώνουν στοιχειώδη φορολογική ισότητα και δικαιοσύνη στη χώρα μας. Στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης, που θα γίνει στην ώρα της, θα υπάρξει και η συζήτηση για τον έμφυα, για τον οποίο πολλά ακούμε από τους εμπνευτές του, με την δέσμευση ότι σταδιακά θα υπάρξει κατάργηση και αυτού του φόρου που διαλύει την ελληνική οικογένεια και την ελληνική ιδιοκτησία. Σταδιακά, στην ώρα του, από φέτος, με την αλλαγή των αντικειμενικών αξιών. Αλλά το σημαντικότερο, για να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα, είναι ότι αυτή την ώρα βρισκόμαστε στην τελική φάση μιας σκληρής, αδυσόπιτης διαπραγμάτευσης που αφορά το μέλλον της χώρας. Το μέλλον της χώρας το οποίο έχει υποθηκευτεί με την πενταετή εφαρμογή των μνημονίων. Δεν τα λέω εγώ αυτά, τα λέει ένα πρόσωπο που συμμετείχε ως εκπρόσωπος της Ελλάδος στο Διεθνές Νομικό Ταμείο, ο κύριος Παναγιώτης Ρουμελιώτης, ο οποίος χθες στη Βουλή, μιλώντας στην Επιτροπή για την Διακρύβωση της Αλήθειας σχετικά με το δημόσιο χρέος, είπε ότι είναι αυτό της Μάρτης, επαναλαμβάνω, ότι κατά τις συνεδρίες του Δούνου Τού το 2010 που συζητήθηκε το ελληνικό πρόβλημα, υπήρξε πρόταση για κούρεμα του ελληνικού χρέους. Έχουν δημοσιευτεί τα πρακτικά αυτά, τα επανέλαβε ο κ. Ρουμελιώτης, την οποία όμως απέρριψε η Γερμανία και η Γαλλία, διότι θέλουν να διασώσουν τις τράπεζές τους που ήταν τότε εκτεθειμένες στο ελληνικό δημόσιο χρέος και να ξεφορτώσουν στη συνέχεια το χρέος αυτό σε ελληνικές τράπεζες, όπως προκύπτει και από τα στοιχεία τα οποία παρουσιάστηκαν στην Ελληνική Βουλή μετά από την εύστοχη ερώτηση του τότε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του σημερινού Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Προκόπη Παυλόπουλου. Βοηθήσατε οι μνημονιακές κυβερνήσεις, αρχής γενομένης από την κυβέρνηση Παπανδρέου, να ξεφορτώσουν οι γαλλογερμανικές τράπεζες και να φορτώσουν οι ελληνικές τράπεζες και τα ασφαλιστικά ταμεία στη συνέχεια το δημόσιο χρέος. Ένα θέμα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι σε αυτό το σχέδιο δεν θα ήθελα να πω χαρακτηρισμούς, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι εμπίπτει στον ποινικό νόμο. Συνήργησαν τότε κυβερνητικοί αξιωματούχοι, ο Πρωθυπουργός της χώρας, αλλά και ο Διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος, ο κ. Προβόπουλος. Και όχι μόνο αυτό. Η Ελλάδα ήταν ένα πειραματόζωο, από ό,τι φάνηκε, για την εισβολή του Δούνου Τού στην Ευρώπη. Για όλα αυτά πρέπει να υπάρξει εξακρίβωση, να υπάρξει διακρίβωση ευθυνών, καταλογισμός, διότι ακόμα πληρώνουμε και δύσκολα δίνουμε αγώνα να βγούμε από αυτή τη μέγενη των μνημονίων. Γιατί το μνημόνιο δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί με ένα λόγο, με μια ευχή να καταργηθεί. Είναι ένα καθεστώς το οποίο έχει διαλύσει δημοκρατικά και εργασιακά δικαιώματα στη χώρα μας. Έχει επιβάλει την εσωτερική υποτίμηση με τον πλήρη εξευθελισμό των μισθών. Έχει προκαλέσει τον πόνο του 27% της ανεργίας. Είναι ένας μηχανισμός ελέγχου της ελληνικής οικονομίας από ξένα συμφέροντα, από τους δανειστές. Είναι η μετατροπή της χώρας μας σε αποικία χρέους. Και όλα αυτά που πρέπει να τα καταργήσουμε, πρέπει να τα αλλάξουμε, είναι ένας αγώνας διαρκής, σταδιακός, στο πλαίσιο του οποίου εντάσσεται και η σημερινή διαπραγμάτευση της ελληνικής κυβέρνησης. Δεν λέμε λοιπόν λόγια. Επιχειρούμε να ξυλώσουμε βήμα-βήμα αυτό το υφάδι, το καθεστώς του μνημονίου. Είναι αλήθεια ότι σε αυτόν τον αγώνα μας δεν έχουμε τη στήριξη όλων εντός της Ελλάδος, όπως αυτονοήτως θα περίμενε κανένας. Γιατί από το μνημόνιο κάποιοι κερδίζουν. Δεν χάνουν όλοι το ίδιο και, εν πάση περιπτώσει, δεν χάνουν όλοι. Κάποιοι κερδίζουν. Είναι αυτοί που τους πιάνουμε έναν έναν να φοροδιαφεύγουν σε συνθήκες, μάλιστα, φοβερής διαφθοράς
Διάβαζα χθες 11 δισεκατομμύρια. Μη διακόπτετε, είναι μια περίπτωση, κύριε Μανιέ. Μια περίπτωση ανεδούς φοροδιαφυγής ενός επιχειρηματία, ο οποίος θεωρεί το φίλος του προηγούμενου πρωθυπουργού, όχι του δικού μας. Και άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Μία-μία τις ξυλώνουμε. Χωρίς να κάνουμε φασαρία. Αλλά πονάει ότι ξυλώνουμε μία-μία τις περιπτώσεις της ανεδούς φοροδιαφυγής και της μεγαλοδιαφθοράς στη χώρα μας. Δεύτερον, ονόματα θα έρθουν στη δικαιοσύνη, όχι στη Βουλή, στη δικαιοσύνη. Μη στεναχωριέστε, όλα θα γίνουν. Δεν φοβόμαστε. Όλα θα γίνουν με τη διαδικασία την νόμιμη, χωρίς να δημιουργούμε εντυπώσεις και φούσκες σε κανέναν. Δεύτερον θέμα τώρα. Μη διακόπτετε. Δεύτερον θέμα τώρα. Κύριε, μη διακόπτετε οριστικά. Δεύτερον θέμα τώρα. Μας λένε ότι τα μέτρα τα οποία έχουμε, παρακαλώ. Κύριε, μη διακόπτετε. Κύριε, γιατί τόση ανησυχία κύριε για έναν μεγαλοφοροφυγά, δεν καταλαβαίνω. Επειδή δεν μπορείτε να προστατεύσετε πλέον, εντάξει. Λέω λοιπόν τώρα, ακούγεται το επιχείρημα ότι τα μέτρα τα οποία προτείνει η ελληνική κυβέρνηση και τα οποία θα αποδεχθεί είναι μέτρα τα οποία είναι χειρότερα από το περιβόητο mail του κυρίου Χαρδούβελη. Ουδέν αναλυθέστερο. Για δύο λόγους. Πρώτον, το mail του κυρίου Χαρδούβελη δεν είναι συμφωνία. Είναι το προεκλογικό φύλλο οικής της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο δεν είναι αποδεκτό από τους δανειστές. Δεύτερον, το mail του κυρίου Χαρδούβελη, του συντοπίτη μου κυρίου Χαρδούβελη, είναι ένα μικρό υποσύνολο των δεσμεύσεων στις οποίες έχει συνομολογήσει και συναποδεχθεί η κυβέρνηση Σαμαρά και Βενιζέλου στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου προγράμματος και τις οποίες έπρεπε να υλοποιήσει η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου στην πέμπτη και έκτη που θα γίνονται τώρα αξιολόγηση. Άρα λοιπόν είναι πιο πολύ αυτό το επώδυνο, με τα επώδυνα μέτρα μέλη Χαρδούβελη, είναι ένα μικρό δείγμα των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει η προηγούμενη κυβέρνηση. Το πιο σημαντικό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι η δική μας πρόταση για τη συμφωνία περιλαμβάνει πρώτον την ραγδαία αποκλιμάκωση των πρωτογενών πλεονασμάτων. Έτσι ώστε μέσα σε 3 χρόνια η ελληνική οικονομία και η αδύναμη, ακόμη περισσότερο η κοινωνικά αδύναμη, να εξοικονομήσουμε 14,2 δις ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο σπάει ο μηχανισμός της λιτότητας. Δεν φεύγει η λιτότητα εύκολα. Σπάει ο μηχανισμός. Γίνεται λιγότερο σκληρή. Και το σημαντικότερο, μπορούμε να μιλήσουμε για μια συμφωνία απομείωσης και αναδιάρθρωσης του χρέους. Διότι τα χρήματα αυτά θα πηγαίναν στους δανειστές, όχι στην ελληνική οικονομία. Δεν υπάρχουν, δεν πάνε στους δανειστές, άρα υπάρχει θέμα εξαντικειμένου συζήτησης για το θέμα του δημόσιου χρέους. Είναι αλήθεια ότι χωρίς να ρυθμιστεί το χρέος δεν πρόκειται να καταργηθεί το μνημόνιο και δεν πρόκειται να βγούμε από τη λιτότητα. Διότι ο μηχανισμός που αναπαράγει τη λιτότητα, ο μηχανισμός που αναπαράγει τις οξύτατες κοινωνικές αδικίες στη χώρα μας, υπενθυμίζω τη μελέτη του κυρίου Γιαννίτση, την περίοδο του μνημονίου, οι φτωχοί, οι μεσαίοι και οι λαϊκές τάξεις πληρώσαν φόρους 336% περισσότερους έναντι μόνο 9% των πλουσίων. Προσέξτε, 9% οι πλούσιοι περισσότερο πληρώσαν φόρους την πενταετία του μνημονίου, 336% οι φτωχότεροι. Μελέτη του κυρίου Γιαννίτση. Άρα λοιπόν η συζήτηση σήμερα είναι πως οποιαδήποτε μέτρο θα συμπεριλαμβάνει και το θέμα του χρέους, η συμφωνία, με βήματα, και το θέμα της χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας για ένα αναπτυξιακό ξεκίνημα. Και επίσης, όποια μέτρα δημοσιονομικά αποφασιστούν, να έχουν μέσα τους την πρόβλεψη ή και την ισχύουσα διάταξη της κοινωνικής αναδιανομής. Πράγματι, ο ΦΠΑ είναι ένα μέτρο το οποίο έχει μέσα του και ένα στοιχείο κοινωνικής ισοπαίδωσης, εις βάρος των αδυνάτων. Αλλά όμως η κατανομή του ΦΠΑ, τα κλιμάκια, τα προϊόντα που θα είναι, είναι σημαντικό για το λαϊκό εισόδημα. Άκουσα χθες τον εκπρόσωπο του ποταμιού, τον κύριο Θεοχάρη, να λέει να έχουμε 2 μόνο κλίμακες στο ΦΠΑ. Δηλαδή τι, ποιες 2, δεν εννοείται 6,5 και 13, το 23 υπάρχει.
Α, τι ζητάτε, να μην υπάρχει το 6,5. Δηλαδή τα φάρμακα, τα τρόφιμα να πάνε όλα ψηλά. Να λοιπόν ότι υπάρχει ένα θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης και αναδιανομής σε σχέση και με το ΦΠΑ. Επίσης, φόροι. Μας κατηγορούν ότι βάζουμε φόρους στην επιχειρηματικότητα. Δηλαδή, σε κέρδη άνω του 1 εκατομμυρίου μιας επιχείρησης, να μην υπάρχει μια αύξηση φορολογίας όταν αγωγίστως υπερφορολογείται το λαϊκό εισόδημα. Είναι αυτό εις βάρος της επιχειρηματικότητας ή είναι ένα μέτρο έστω εξ αντιδιαστολής υπέρ των λαϊκών συμφερόντων. Κύριοι συνάδελφοι, χθες ακούσαμε τον εκπρόσωπο, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τον κύριο Ντράγκη, να λέει ότι τώρα είναι η ώρα των πολιτικών για πολιτική λύση στο ελληνικό πρόβλημα και όχι των τραπεζιτών, όπως είπε χαρακτηριστικά. Το φωνάζουμε τόσο καιρό. Μας λιδωρείτε. Το φωνάζουμε και το επιτυχάνουμε τόσο καιρό. Μέσα και έξω από την Ευρωζώνη δημιουργούμε ένα πλαίσιο ούτως ώστε το ελληνικό πρόβλημα να είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Συζητήθηκε στο G7 μαζί με το Ουκρανικό. Συζητήθηκε σε συναντήσεις στο Λευκό Οίκο, σε έκτακτες συσκέψεις στο Λευκό Οίκο. Συζητήθηκε σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Συζητήθηκε και μεθαύριο που ο Πρωθυπουργός ξαναπηγαίνει στη Μόσχα για να συμμετάσχει σε ένα διεθνές οικονομικό φόρουμ. Αύριο. Συζητήθηκε εν της πράγμαση με τις πρωτοβουλίες της πολυμερούς εξωτερικής διπλωματίας που ως χώρα της Ευρωζώνης έχουμε αναλάβει προς όλες τις μεγάλες οικονομικές δυνάμεις, με τον αγωγό του πετρελαίου, με τη συμμετοχή μας έχουν καλέσει στην τράπεζα των BRICS, με ένα σωρό θέματα τα οποία αποτελούσαν άβατο, αποτελούσαν τζιζ έκανε για να τα πούνε οι άλλες μνημονιακές δυνάμεις. Ολοκληρώνω. Θέλουμε να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις στη χώρα μας. Ποιες μεταρρυθμίσεις όμως? Μας προτείνουν οι δανειστές να μειώσουμε τους μισθούς και τις συντάξεις. Και αυτό θεωρούν μεταρρύθμιση. Το δέχεστε? Μας προτείνουν να έχουμε κλίμακες ΦΠΑ που να εξουθενώνουν το λαϊκό εισόδημα. Το δέχεστε? Μας προτείνουν να υπάρχει εργασιακός μεσαίωνας, χωρίς δηλαδή την αυτονόητη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων με τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, χωρίς το κατώτατο μισθό. Το δέχεστε? Εμείς είναι σαφές ότι τις μεταρρυθμίσεις τις θέλουμε υπέρ των φτωχότερων, υπέρ των κοινωνικά αδυνάτων, γιατί έτσι συνολικά θα πάει μπροστά η οικονομία. Ανάπτυξη που δεν λαμβάνει υπόψη της το συμφέρον των πολλών που είναι οι κοινωνικά αδύναμοι δεν μπορεί να υπάρξει. Και αν υπάρξει θα είναι μια ανάπτυξη η οποία θα έχει μέσα στο σπέρμα μιας κοινωνικής καταστροφής. Τελειώνοντας, κύριε συνάδελφοι, θα ήθελα να πω ότι σε αυτή τη διαπραγμάτευση, την πολιτική διαπραγμάτευση, είναι ο σύ παρόν ο ελληνικός λαός. Όχι μόνο μέσω των δημοσκοπήσεων που διαπιστώνουμε μια ευρύτατη υποστήριξη στην ελληνική κυβέρνηση, στην προσπάθειά της, αλλά και μέσα από τις καθημερινές συζητήσεις, μέσα από τις κινητοποιήσεις, όπως αυτή που διάβασα στο διαδίκτυο ότι διοργανώνεται αύριο στο Σύνταγμα. Παντού υπάρχει μια αγωνία, την καταλαβαίνουμε, μια αγωνία να υπάρξει μια συμφωνία επωφελής για τα ελληνικά συμφέροντα, γιατί έτσι θα είναι και επωφελής για την Ευρώπη. Κοιτάξτε γύρω σας, κύριοι συνάδελφοι, πού βρίσκεται αυτή η μικρή χώρα, η Ελλάδα μας. Βρίσκεται κάτω-κάτω στην Ευρώπη, στο άκρο της Ευρώπης. Αν τη διώξουν, όπως λέτε, από εκεί, θα ακροτηριαστεί η Ευρώπη και θα ακροτηριαστεί σε μια περιοχή όπου γύρω-γύρω κάθε μέρα ξεσπάει ένας πόλεμος, όπου γύρω-γύρω κάθε μέρα έχουμε πλοιάρια με απόκληρους πρόσφυγες οι οποίοι θέλουν να μπουν στον παράδεισο, σε εισαγωγικά, της ευρωπαϊκής πραγματικότητας. Η Ευρώπη έχει ανάγκη την Ελλάδα και η Ελλάδα έχει ανάγκη την Ευρώπη, αλλά σε μια σχέση ισοτιμίας. Το γεωπολιτικό στοιχείο είναι πολύ ισχυρό για να αποφασίσουμε και εμείς και εκείνοι ποιο θα είναι το μέλλον μας. Ένα μέλλον ευημερίας, δημοκρατίας, ανάπτυξης μέσα στην Ευρώπη και όχι ένα μέλλον του Ευρωπαϊκού Νότου ως απικία χρέους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήρθε για να φύγει. Ήρθε για να μείνει με τη θέληση του ελληνικού λαού. Δεν θα σκάλουμε το χατήρι να συνεργήσουμε σε σενάρια αριστερής παρένθεσης. Άλλωστε δεν υπάρχει και άλλη εναλλακτική λύση. Παρά τα όσα καταστροφολογείτε επί τόσους μήνες, δεν σας εμπιστεύεται ο ελληνικός λαός. Αν θέλετε τη συνένεση, βεβαίως την προσφέρουμε.
Την προσφέρουμε την εθνική και κοινωνική συνένεση με πρόσημο κοινωνικό, πρόσημο δημοκρατικό. Την προσφέρουμε για να υπάρξει μια νέα πορεία της χώρας, μια νέα αφετηρία προς την ανάπτυξη με εργασία και δημοκρατία. Την προσφέρουμε ως πολιτική δύναμη, ως κυβέρνηση. Άλλωστε σήμερα ανοίξαμε και την πόρτα που μας χτυπήθηκε στο Μαξίμου και είχαμε και πολιτικές συναντήσεις. Όλα τα άλλα, τα περί συνενέσεων, χωρίς ξεκαθαρισμένη πολιτική κατεύθυνση, είναι εκ του πονηρού και για τις τηλεοράσεις. Ευχαριστώ.